Θα συνεννοηθώ. Πήρε ο Κώστας ο Τασούλας από τα Γιάννενα, στο ίδιο πνεύμα. Και τρεις φορές μου πήρε ο κύριος Κούτρας, ο κύριος Μπούρας. Ο διευθυντής. Στις 10, στις 12, τα ίδια και τα ίδια. Η τελευταία φορά ήταν η ώρα 3 παρά 10. Του λέω, Κώστα μου, είναι από τη Βόρεια Χαλκιδική 7 υποψήφοι. Έξω από έναν, βάλτε 2, βάλτε όποιον θέλετε. Δεν έχω πρόβλημα με κανένα. Βάλτε από την Νότια Χαλκιδική. Δεν έχω πρόβλημα. Δεν φοβάμαι τίποτα. Αλλά είναι θέμα πολιτικό. Είναι εντολή του κόμματος. Είναι το Αντώνη Σαμαρά. Τι θα κάνουμε τότε? Δεν ήθελαν. Είχαν κάποια δέσμευση. Και αυτό φάνηκε από το τηλέφωνο του Προέδρου τη Μεγάλη Πέμπτη η ώρα 6 το απόγευμα. Κώστας, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Όλοι έχεις δίκιο. Μετά από μισή ώρα, μπορεί και 40 λεπτά, γύρω στις 3:20 της ίδιας ημέρας, μου παίρνει τηλέφωνο η κόρη μου και μου λέει, μπαμπά, έχεις βγει από το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν. Λέω, ποιοι είναι? Και μου λέει ότι είναι ο Καρανάσιος, είναι ο Πάχτας και στη θέση σου μπήκε ο κύριος Μαρκογιαννάκης. Μαρκόπουλος, μου είπε, Μαρκογιαννάκης. Ο κύριος Μαρκογιαννάκης από και ο κύριος Τσούφης λέει στην τηλεόραση ότι αυτό θα αλλάξει. Ποτέ δεν έκανε κανείς τηλέφωνο. Τι συμβαίνει, γιατρέ? Εσύ που έλεγε, διότι είχα βάση δεδομένων αυτά του Πρόεδρου. Το πώς χαρακτήριζε ο Πρόεδρος μερικούς ανθρώπους από αυτούς. Μου λέει, απορώ με εσένα. Δεν σε θέλει κανείς από εκεί. Ο Πρόεδρος, ο Αντώνης Σαμαράς, με θέλουν οι Χαλκιδικιώτες και οι Χαλκιδικιώτες. Αυτό είναι που με θέλουν. Και έρχεσαι πάντα πρόεδρος με διπλάσιο αριθμό στο πρόεδρο, είναι γνωστά. Δεν είναι γνωστά. Ή τα παραποιώ εγώ τα πράγματα? Και την άλλη μέρα λέω, τελείωσε το θέμα, υπάρχει σκληρός πυρήνας, αγνοούν τα πάντα, πώς τώρα θα τον υποβαθμίσουμε? Παρετήθηκες. Δεν είχαν καν την ευαισθησία να μου τηλεφωνήσουν ότι σε βγάλαμε από το ψηφοδέλτιο. Η παρέτηση δεν θα έπρεπε να συνοδεύεται από κάποιο έγγραφο? Δεν θα έπρεπε να είναι έγγραφο? Μα δεν έκανα έγγραφη παρέτηση. Δεν είπα ούτε τη λέξη παρέτηση. Κύριε Βαγιονά, εμείς είπα... μέσα ενημέρωσης δεν πήραμε καμία κοινοποίηση ούτε για τη μία εκδοχή, ούτε για την άλλη εκδοχή. Άρα δεν είναι μια παιδική χαρά, δηλαδή δίνουν λάθος ονόματα μεταξύ 5 υποψηφίων βουλευτών, 5 θέσεις μάλλον, που έχει το ψηφοδέλτιο. Τι είναι αυτό? Αναργανωσία. Εγώ δεν έχω ενδιασμούς να τα πω. Είναι πολιτικό το θέμα, το αντιλαμβάνομαι, το είπατε πολλές φορές. Δεν είναι προσωπικό, έτσι όπως βγήκε προς τα έξω. Έτσι θέλουν να το βγάλουν, να ηρεμήσουν τα πράγματα. Δεν ηρεμούν τα πράγματα έτσι. Φουντώνουν τα πράγματα έτσι. Όταν έχω εγώ προσωπικό πρόβλημα ή οικογενειακό πρόβλημα μέσω των sites, πρέπει να ντρέπονται μερικοί. Και δεν ξέρω αν βγαίνει και από τα κεντρικά της Νέας Δημοκρατίας. Και αν το ήξερα βεβαιότητα θα το μάθω, θα πούμε. Παρετούμε. Είπα πολιτικό θέμα, διότι αυτό το έχει πει κατά παράδειγμα στον Αντώνη Σαμαρά. Και το τόνισα. Άρα λοιπόν, τι μου λένε, και μετά δεν ξέρω ποια ώρα, την επόμενη μέρα, Παρασκευή, χθες, τελειώσαμε. Η ώρα 12 τελείωνε η ιστορία με τις υποψηφιότητες. Κατάφεση. Έπρεπε να κατεμπεθούν. Μια δικαιολογία, το λέω με τα λόγω γνώσεως του φίλου, του Κώστρα, του Μπούρα, του διευθυντή μου, μου λέει, τώρα δεν μπορεί να γίνει τίποτα, έκανε αίτηση. Του λέω, Κώστα, μέχρι τώρα συμφωνούσα μαζί σου, μου έλεγες αρχηγός, έχεις ψήφους, βοήθα το κόμμα, θέλω να το βοηθήσω, αλλά υπάρχει αυτό το πρόβλημα το οποίο είναι πολιτικό. Δεν είναι δικό μου θέμα, που μπορούσα κάλλιστα να το βάλω και σαν δικό μου θέμα. Υπό την έννοια
δίσαγνο μωρέ στερό του ευεργετή θέματος. Και αυτό δεν με πειράζει. Από το 7 άρχισε αυτή η ιστορία. Και έχετε έναν κοντινό άνθρωπο εδώ που μπαίνει να το ρωτήσετε. Όμως, όταν μου λέει ότι δεν μπορούμε να πάρουμε παρέτηση, λέω Κώστα με δουλεύει. Εδώ βάλετε την Καμαριώτη χωρίς να υποβάλει αίτηση. Και τώρα την αποσύρετε χωρίς. Άρα λοιπόν το παίρνω πίσω, το παίρνω πίσω. Έτσι λοιπόν, την άλλη μέρα, Παρασκευή χθες, κάνει ένα τηλέφωνο στις 10 η ώρα, εγώ το είχα γυρισμένο, το τηλέφωνο, εδώ είναι το γραφείο μου. Από τη Νέα Δημοκρατία, Μπούρας Κώστας, από το γραφείο του Πρέσβη. Εγώ είχα δουλειά, πήγα να κάνω τη δουλειά μου. Διότι είχα πάρει την απόφασή μου. Κάποια στιγμή, η ώρα 12.30 με μία, τον παίρνω τηλέφωνο, λέω Κώστα, τι συμβαίνει, σε πήρα να αλλάξεις γνώμη. Άλλαξε γνώμη εσύ Κώστα, και το κόμμα, κύριε, μπορείτε λίγο να μου το εξηγήσετε αυτό. Να αλλάξετε γνώμη ως προς τι δηλαδή. Να δεχθώ, ναι, να είναι στο ψηφοδέλτιο ο Πάρτας και εγώ. Δηλαδή τον και να μην είναι ο Δημήτρης ο Μίτσου που μπήκε εκ των υστέρων. Αν αλλάζετε γνώμη θα πέσαιραν ξανά δηλαδή το όνομα του Μίτσου. Δεν λέω ότι δεν θα βέβαια. Αυτή τι είναι κόμμα αυτό. Το δέχομαι και το ασπάζουνε. Αλλά έτσι μετράνε τα πράγματα. Και απαντήσατε. Τι, όχι, είπα. Όχι. Όχι. Δεν μπορώ να αλλάξω, δηλαδή σας εξηγώ τους λόγους. Σε σένα Κώστα 5 φορές. Και μου λες τα ίδια πράγματα. Και μου πες κάτι ότι δεν μπορούμε να τον πείσουμε να αποσύρει την αίτηση. Και λέω πώς αποσύρατε την αίτηση της κυρίας Καμαριώτου που δεν είχε κάνει εγκαίρος που έδειξαν οι προθεσμίες και δώσατε και παράταση προθεσμίας. Ήταν μέχρι κάποια ημερομηνία και πήγε μέχρι τη Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, η παράταση υποψηφιότητων. Και μου είπαν ότι βγήκε ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ να ρωτήσουμε τον κύριο Βαγιανά. Αν με ακούτε καλά, ακούτε τα. Το κόμμα θα το διαλύσετε. Αν δεν το έχετε ήδη διαλύσει. Ναι, είπε ο αντιπρόεδρος της ΝΟΔΕ να ρωτήσουμε εσάς αν παραιτηθήκατε. Ε, λοιπόν, την πήρατε την απάντηση. Αλλά ανακαλύψτε ποιοι από εσάς βάζουν στα διάφορα site, bloggers, πώς τα λέτε, blog, διότι εγώ δεν ξέρω να τα χειρίζουμε, όλες αυτές τις αναλήθειες, τις ανακρίβειες, τις κακοήθειες. Είστε πολλοί άνθρωποι. Κύριε Βαγιανά, να καλησπερίσουμε στη τηλεφωνική μας, να μην έχουμε μια τηλεφωνική παρέμβαση. Ζήτησε να παρέμβει ο κύριος Παναγιώτης Ψωμιάδης στη συζήτησή μας. Ναι. Ας βάλουμε μια άνω τελεία στην κουβέντα για να τον ακούσουμε για πολύ λίγο όμως, γιατί μας πιέζει ο χρόνος. Κύριε Ψωμιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, και ο Παναγιώτης Ψωμιάδης είναι περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας. Εναργία, δεν είναι έκτοτος, για να δώσουμε έτσι μια εξήγηση. Μάλιστα. Σας ακούμε, κύριε Ψωμιάδη. Ζητώ συγγνώμη, μ' ακούτε, ναι. Ναι, βέβαια. Ζητώ συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά δεν είναι δυνατόν να μην παρέμβω όταν ακούω αυτά τα οποία εγώ δεν τα γνώριζα. Τον ψάχνω το Βαγιονά 2 μέρες, δυστυχώς δεν μπόρεσα να τον πιάσω. Δεν θα ασχοληθώ με τα εσωκομματικά, ούτε με αυτά που είπε ο κ. Βαγιονάς, διότι και μου δεν με ενδιαφέρουν, αλλά και δεν τα γνωρίζω. Μία λέξη για τον άνθρωπο Βαγιονά. Το χρυσάφι και στη λάσπη να το πετάξεις πάλι θα λάμπει. Ο Βαγιονάς δεν έχει ανάγκη κανέναν. Η Νέα Δημοκρατία μας έχει ανάγκη όλους και ιδιαίτερα το λαό της. Σίγουρα υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στη Νέα Δημοκρατία. Σήμερα πρέπει ενωμένοι να κατέβουμε στις εκλογές. Μακάρι να μπορούσε όλη η κεντροδεξιά, με τον ηγέτη θα έλεγα σήμερα της κεντροδεξιάς, τον Αντώνη Σαμαρά, για να μπορέσουμε να μας οδηγήσουν στη νίκη. Δυστυχώς τη βλέπω πολύ μακριά την αυτοδυναμία. Με λάθη για τα οποία δεν ευθύνεται ο λαός. Με λάθη για τα οποία εγώ προσωπικά, ιδιαίτερα στους τελευταίους 3 μήνες, έχω χτυπήσει επαγγελματικά το καμπανάκι. Εγώ θα ήθελα τον Γιώργο του Βαγιονά να μείνει όρθιος. Έχουμε εκλογές μπροστά μας. Να σφίξει την καρδιά του. Είπε βαριές κουβέντες. Θεωρώ ότι και λίγα είπε. Αλλά νομίζω στην παρούσα φάση να σφίξουμε την καρδιά μας και να αγωνιστούμε για τη Νέα Δημοκρατία, για το λαό της Νέας Δημοκρατίας, ούτε για την πολιτική άνοιξη, ούτε για τους φερόμενους αυριανούς ηγέτες, και δεν αναφέρουμε στον κύριο Σαμαρά, αλλά σε όλους αυτούς τους βασιλικότερους του βασιλεώς, τους πρίγκιπες που είναι πάντοτε δίπλα από τους προέδρους. Διότι δυστυχώς είχα πει πριν 2 χρόνια κάτι,
ότι εύχομαι η πολιτική άνοιξη να ενσωματωθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα στη Νέα Δημοκρατία και όχι η Νέα Δημοκρατία στην πολιτική άνοιξη. Δυστυχώς δεν εισακούστηκα και δεν τα λέω ως υποψήφιος πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, τα λέω ως απλός πολίτης. Ως απλός πολίτης παίρνω το λόγο απόψε και δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Ψωμιάδη. Καλά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Ψωμιάδη για την παρέμβασή του. Κύριε Βαγιανά, είπε κάποιες αλήθειες, αναφέρθηκε σε εσάς προσωπικά, είπε όμως και πολιτικές αλήθειες ο Παναγιώτης Ψωμιάδης. Εσείς πώς βλέπετε τη Νέα Δημοκρατία στην επόμενη μέρα? Πραγματικά, μετά από όλα αυτά, τι λέτε για το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας? Εγώ ήμουν, είμαι και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Εξακολουθεί να είναι το σπίτι σας? Βεβαιότατα, δεν παίρνω τίποτα πίσω. Ούτε θα μεταφερθείτε σε κάποιο άλλο χώρο? Να πάω που σε άλλο κόμμα δεν πρόκειται να πάω. Ο παλιός αλογάς περπατηθέα δεν αλλάζει. 52 χρόνια υπηρετώ το κόμμα αυτό. Άλλοι από όλους αυτούς που προανέφερα λακίσαν κατ' επανάληψη δεξιά και αριστερά, δεν χρειάζεται να αναφερθώ. Αλλά μια και βγήκε ο Παναγιώτης ο Ψωμιάδης, Παναγιώτη μου, εγώ αυτή τη στιγμή θα διαβάσω την επιστολή προς τους χαλκιδικιώτες και τις χαλκιδικιώτητες που είχα ετοιμάσει με μια φωτογραφία, γιατί εγώ πιστεύω ακόμα υπάρχουν άνθρωποι που δεν με ξέρουν στη Χαλκιδική, για να τους πω αυτά τα οποία θα έλεγα ως υποψήφιος βουλευτής. Τα λέω τώρα ως απλός νεοδημοκράτης. Αν μου ρωτήσετε τι θα πείτε, όπως θα είπα, εγώ ψήφισα τώρα, δεν ψήφισα τον Παναγιώτο Ψωμιάδη, ούτε τον Δημήτρη τον Αβραμόπουλο, ούτε τον Αντώνη Σαμαρά, αλλά ήμουν ο πλέον πειθαρχημένος βουλευτής. Και ότι το ξέρουν όλοι στην ΟΔΕ, δεν τόμισε κανένας να το πει, που δεν το είπα, αναγκάζομαι να το πω τώρα, μια και το είπα σε εσάς. 12 ώρες πριν την ψηφοφορία για το Μνημόνιο 2, πήγα στον γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας που είναι αρμόδιος, του λέω: Κώστα μου, δεν θα το ψηφίσω. Δεν θέλω όμως να στεναχωρήσω ούτε τον πρόεδρο, ούτε το κόμμα. Αυτός είναι ο Γιώργος Βαγιανά. Γι' αυτό πάρτε και την παραίτησή μου από το βουλευτικό αξίωμα. Έγινε εξωφρενών. Ποιος θα παραιτηθεί? Και μου λέει: Θα ψηφίσεις τους νόμους, τους εφαρμοστικούς. Του λέω: Τον ένα κατηγορηματικά όχι. Σε παρακαλώ μην πας, μου λέει. Ό,τι έχει σχέση με οικονομία, με περικοπές. Τον άλλο που είναι του Υπουργείου Εργασίας και Υγείας, και να μου πείτε να μην το ψηφίσω, να το ψηφίσω. Διότι δεν έπρεπε να έρθει η Τρόικα